χαστούκια και κλωτσέρ μπρος τους. Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα έχει θέμα φύλου. Αυτοπροβάλλεται ως όδηση εκατομμυριούχος επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Μιλάει για ομόλογα, μετοχές και καταθέσεις. Ήρεμα, όταν κανείς δεν τον ρωτάει. Όταν όμως του ζητούνται απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα, ο κύριος Αρτέμης Ώρας αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο. Τώρα, εγώ μπορώ να κόψω αύριο το πρωί, να συμφωνήσω με την Ελλάδα και να σκόψω ένα 600. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλεις. Μπορώ να μου βάλεις μέσα στο λογαριασμό μου κάτι. Δεν μπορούμε να σου βάλουμε τίποτα. Τίποτα χαστούκια μπορώ να σου δώσω. Γιατί, επειδή ο Έλληνας, επειδή έρχεται κάποιος και σου λέει αυτό το οποίο ισχύει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άνθρωποι που λένε δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται με τον άλλον. Εάν πάμε στο ατομικό κομμάτι, χαστούκια μπορώ να σου δώσω. Μόλις το πεις. Θα κάνεις άμα γίνεις πολιτικός αρχηγός. Δεν ακούς. Κλωτσές μπορεί να σε φουσκώσω. Χαστούκια και κλωτσές μόλις λες. Εγώ τα θέλω για πάρτι μου. Ναι. Να πάω να τα βρεις. Ήταν όπως ήδη θα καταλάβατε μια φιλική συζήτηση με τον Αντώνη Στρόιτρε γεμάτη ύβρις, απειλές για ξυλοδαρμούς και μηνύσεις κάθε φορά που το ερώτημα δεν ήταν το ευκταίο. Διαβάζω επίσης. Ο Σόρας ο οποίος μας μιλάει για χρήματα και πάει λέγοντας κτλ. Έχει να κάνει φορολογική δήλωση 3 χρόνια. Και πού το ξέρετε εσείς πόσο το έχω κάνει. Μια φορεία το λέει. Δώσε μου το χαρτί. Ποιο χαρτί? Δώσε μου έγγραφο την εφορία ότι λέω ότι έχω να κάνω την εφορία. Δεν έχω έγγραφο, σε ρωτάω. Παιδιά, λέτε μπουρδες, ό,τι θέλετε λέτε. Χρέος στην εφορία. Έχεις? Όχι, έχω 27 δις. Χρέος. 27 δις. Η εφορία της Πάτρας λέει ότι χρωστάς 12 χιλιάρικα. Να μου το φέρετε γραφτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει για μια μεγάλη περιουσία. Δηλώνει το 2014 στην εφορία 20 χιλιάρικα και όλα και όλα. Να μου φέρετε χαρτί, δεν ξέρω τι λέτε. Ό,τι λέτε είναι ψέματα. Ωραία. Αυτή είναι η φορολογική σου δήλωση 2014. Όχι, δεν είναι αυτή, αυτό είναι ένα ψεύτικο χαρτί. Yeah. Ανυπόγραφο. Όλα αυτά είναι γελιότητες. Αυτά είναι κάθετοι κερατάδες. Που τους, να μην πω τι κάνει και η γυναίκα τους. Γράφει εδώ πέρα. Καταθέσεις το εξωτερικό και έχεις 0. Σας λέω, δεν αναγνωρίζω το χαρτί. Να συνεχίσω να μιλάω για το χαρτί σας. Σας λέω, αυτός που έδωσε το χαρτί, η γυναίκα του έχει πρόβλημα. Γιατί δεν κάνεις μήνυση σε αυτούς οι οποίοι βγάλαν τα χαρτί? Ποιος σας έδωσε το χαρτί? Δώσε μου το όνομα. Ποιος σου έδωσε το χαρτί? Θα του κάνω μήνυση τώρα. Δηλώνεις λοιπόν ότι αυτή είναι η δήλωσή μου. Σε ρωτάω. Δεν επικοινωνούμε. Με επικοινωνούμε μια χαρά. Ωραία. Και σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι. Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσεις εδώ ότι αυτή είναι η δήλωσή σου, μου το δίνω, σου κάνω μηνύση. Σε αυτό το σημείο της συζήτησης, το πόδι του κυρίου Σόρα αρχίζει να παίζει νευρικά και δεν θα σταματήσει για το υπόλοιπο της συνέντευξης. Πόσο μάλλον όταν φτάνει η ώρα να μιλήσει για τις παλιές του επιχειρηματικές δραστηριότητες, τον παιδότοπο και το φέση που, όπως καταγγέλει ο τότε συνεργάτης του, του άφησε. Παιδότοπη, το διάβασες και αυτό. Τι να μας πει ο Σόρας για λεφτά, όταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια έβγαζε, δεν τα έβγαζε πέρα, δουλεύοντας σε παιδότοπο μαζί με τη γυναίκα του, στην οποία ήταν συνέτερος. Έχεις εδώ πέρα τον πρόεδρο της Αγίας Συνέλευσης και μου λες να απαντήσω στον κάθε κερατά. Κάνε ό,τι θέλεις. Πες σε ό,τι γουστάρεις. Πώς θα κυρώσεις τα 600. Μου εκνευρίζεις όμως. Και πώς θα κυρώσεις τα 2-3-300. Με εκνευρίζεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά πράγματα να κάνει μπροστά του, μου εκνευρίζεται εύκολα. Μα εξήγησέ μου να καταλάβω. Νευρικούλη σε βλέπω σήμερα. Δεν υπάρχει. Άλλο πάλι μας δουλεύει. Δεν υπάρχει λόγο. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις. Πες για τις παλιές μου γκόμενος, πες μου για ό,τι έχω κάνει. Ό,τι διάλογο θες να πεις. Να... Πώς θα κυρώσεις τα 600. Πώς θα κυρώσεις τον παγκόσμιο πλούτο που είναι των Ελλήνων, πώς θα κυρώσεις τις αποφάσεις. Δεν τα κυρώσεις αυτά. Το είπαμε και τα συμφωνήσαμε. Δεν μπορείτε, ρε σωτόβολα. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι μπροστά μου και μου λέει αυτά τα οποία μου λέει και τα σέβομαι απόλυτα. Γιατί να είναι για μερικά ψωροχιλιάρικα στα δικαστήρια με το συνέτερό του από το παρελθόν στην Πάτρα και δεν πας να του πετάξεις τα λεφτά στη μούρη και να του πεις με απασχολείς. Εγώ κάνω. Ο άνθρωπος που είχες μαζί στον παιδότοπο. Το διαβάζεις στις εφημερίδες και εσύ, γιατί ενημερώνεις από τους φίλους. Θα σου κάνω μήνυση για αυτό που είπες. Να μου κάνεις, αλλά απάντησέ μου πρώτα. Θα σου κάνω μήνυση για αυτό που είπες. Να μου κάνεις, αλλά απάντησέ μου. Δεν σου απαντάω τίποτα, θα σου κάνω μήνυση και θα δεις το δικάγραφο. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην τρίτη μήνυση. Και τώρα. Στην τρίτη μήνυση που θα κάνεις. Υπόθεση δολοφονίας παιδοψυχιάτρου. Βγαίνουν σήμερα τα δημοσιεύματα και λέει ότι ο δολοφόνος, ναι, με βάση τις απομαγνητοφωνίες των τηλεφώνων, μίλησε για 323 δευτερόλεπτα αμέσως μετά το φόνο με το Σόρα. Ισχύει καταρχάς αυτό το οποίο λέει η αστυνομία, ναι ή όχι? Το λέει κανάλι η αστυνομία. Αδερφέ, άκου. Στον το κανάλι το λέει. Η αστυνομία δεν το λέει. Άρα λοιπόν, για να το λύσουμε. Όχι, 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 δεν σου λέω και θα πας και τρίτη. Εάν μου πεις ότι ο δολοφόνος μιλάει με μένα τόσα λεπτά. Στις 5 θα σταματήσουμε. Στις 5 μηνύσεις. Θα φύγω από εδώ φορτωμένος. Λοιπόν, φορτώματα θα έχεις, μικρέ. Θα το ξέρεις τώρα. Και τώρα γέλα, αλλά θα είναι τα φορτώματα μεγάλα.
Έχει την υπόψη σου. Όλα τα δύσκολα τα αμφισβήτησε με τον γεμάτο πιστικά επιχειρήματα τρόπο του Αρτέμις Ώρας. Και τις μηνύσεις και τα ευρήματα της αστυνομίας και τον παλιό του υπαρχηγό που βροντοφώναζε πως τα χρήματα προήλθαν από πώληση αρχαίας εξωγήινης τεχνολογίας στο Αμερικανικό κράτος. Καταρχάς τη λέξη, όταν λέτε εξωγήινο, δεν ξέρω τι φαντάζεσαι στην κεφαλά σας. Όποιος ζει πάνω στη γη είναι εξωγήινος. Μάλιστα. Αυτός που ζει μέσα στη γη είναι εξωγήινος. Άρα η τεχνολογία ήταν κάποιο που ζούσε από την επιφάνεια και πάνω. Δεν ξέρω τι λέει, αυτά τα λες εσύ. Το βίντεο δεν υπάρχει τέτοιο. Μετεδίδεσαι στην Αμερικανική κυβέρνηση ορισμένα πνευματικά δικαιώματα που έχουν να κάνουν με πολύ υψηλή τεχνολογία. Τεχνολογία που είναι γνωστή στον ελλαδικό χώρο την εποχή του Ζηνός και του Απόλλωνος. Λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Ο φίλος μου ο Αρτέμις Ώρας, λοιπόν, ο συνεργάτης μου, βρήκε λοιπόν την τεχνολογία, την πούλησε στους Αμερικανούς και στον Ομπάμα συγκεκριμένα με ένα συμβόλαιο και ο Ομπάμα του έδωσε 3-3. Μα καλά να απαντήσω από λόγια τεχνολογία, να απαντάω στην κάθε γελιότητα του κάθε κάθε του. Γελιότητα λοιπόν το λύσει. Στην κάθε γελιότητα του κάθε κάθε του. Επί της ουσίας απάντησε ουδεμία. Φρόντισε πάντως να μοιραστεί με τον Αντώνη Στρόιτερ τις απόψεις του για την Εκκλησία. Τι διαφορά είναι ένας χριστιανός από έναν Εβραίο, αφού όλο το σώμα εκεί μέσα στην Εκκλησία μου είναι το εβραϊκό, δεν είναι. Τι έχει μείνει εκεί μέσα. Όλο το σώμα των Εβραίων δεν είναι εκεί μέσα. Για τους παραολυμπιακούς αγώνες. Αν υποθέσουμε ότι έχεις ένα ανάπηρο παιδί στην οικογένειά σου ή αδερφή, οτιδήποτε. Να πας να τη χειροκροτήσεις, να της δώσουν μετάλλιο. Για ποιο, για την αναπηρία της. Καταλαβαίνεις τι μου λες. Το παραολυμπιακή δεν είναι το ίδιο με το παράνομος. Ο νόμος είναι αυτός και ο παράνομος είναι αυτός. Οπότε οι Ολύμπιοι αγώνες είναι αυτοί και οι παραολυμπιακοί είναι αυτοί. Ούτε αυτοί βλέπετε τη διαφορά. Καθόλου, έτσι. Δεν σας κάνει καμία εντύπωση. Μόνο εμένα. Δηλαδή ανακάλυψα τον τροχό εγώ τώρα. Και ξανά βέβαια για το αγαπημένο του θέμα. Ο πλούτος είναι δύναμη. Αλλά όσον αφορά το από που προήλθε, αν δεχθούμε πως όντως υπάρχει. Μα θα μάθεις ποτέ τι έχω. Γιατί, για ποιο λόγο, μου κάνεις ανάκριση. Η περιουσία αυτή βρίσκεται στα χέρια σου πόσα χρόνια, Άρτε. Για ποια περιουσία μιλάμε. Μιλάμε για τα 3 δισεκατομμύρια, τα λέω χοντρικά τώρα. Δηλαδή η περιουσία για την οποία συζητάμε. Από όταν είναι το πυροξύσιο. Από ό,τι λέει το πυροξύσιο. Θύμησε μου πότε είναι αυτό, στο περίπου. Να το βρείτε στον κόμμα screen. Το πυροξούσιό μου είναι στον κόμμα screen. Ναι, ρε παιδί μου, πότε είναι. Το πυροξούσιό μου είναι στον κόμμα screen. Ωραία, δεν μπορεί να μου πει τώρα για. Παρακαλώ, τι όλα αυτά να πείτε. Μπορείτε να μπείτε στον κόμμα screen. Ναι, για την οικονομία τη συζήτηση θέλει να μου πει. Αν θέλει. Εγώ θα να σε ρωτήσω για του στόχου. Για ποιο λόγο να σε ρωτήσω. Για ποιο λόγο να απαντήσω. Θα απαντήσω εγώ τι περιουσιακά στοιχεία και τι έχω. Α.